Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη αθλειότητα. Άλλου τύπου, άλλου επίπεδου, αλλά πραγματικά άγρια αθλειότητα. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, λοιπόν, έτσι, η οποία είναι το αστέρι το τηλεοπτικό, αν μη τι άλλο, τι έκανε? Έδωσε φόρα τα στοιχεία της 12χρονης στον Κολονό, έδωσε τα στοιχεία της κατοικίας της και του σχολείου που πηγαίνει. Το κατήγγειλε χθες, μιλώντας εδώ στο Κόκκινο, η δικηγόρος, η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου. Είναι αδιανόητη η κίνηση και η στάση της Δόμνας Μιχαηλίδου. Είναι η αρμόδια υπουργός, έτσι, η οποία ασχολείται με τα παιδιά. Και ήταν και πολύ έντονες οι αντιδράσεις από όλους. Με την κυρία Θεανό Φωτιού, την αρμόδια τομεάρχη, αναπληρωτής τομεάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει ότι η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είναι επικίνδυνη για τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κυρία Φωτιού. Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου. Ξέρετε, δεν σας κρύβω, όταν το μάθαμε, ψαχνόμασταν αν όντως το είπε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια πρωτοφανή θεσμική, ας λέτε, εκτροπή του ρόλου της Υπουργού Αρμόδιας για την Παιδική Προστασία, η οποία έχει τρεις όψεις, δυστυχώς. Έχουμε δηλαδή βάναυση προβολή προσωπικών δεδομένων της 12χρονης αντί προστασίας, αυτός είναι ο ρόλος της, να την προστατεύει. Έχουμε υπονόμευση ψυχοκοινωνικής ένταξης του παιδιού και συνέχιση της επαναθυματοποίησης του, αντί πάλι να την προστατεύει. Και τρίτον, έχουμε ασύστολα ψεύδι εκ μέρους της μέσα στη Βουλή για την οικονομική στήριξη, την ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική στήριξη που απαιτείται για το παιδί. Και να το πω με πιο απλά λόγια. Ναι. Τι έχει κάνει αυτή η υφυπουργός, η αρμόδια? Δεν παρενεύει για να καταθέσει 12χρονη στο σπίτι του παιδιού ως όφιλε, για να αποτρέψει την πρωτογενή επαναθυματοποίησή του. Και έκανε τη δευτερογενή επαναθυματοποίησή του, ακριβώς με υπονομεύοντας ψυχοκοινωνική ένταξη του παιδιού στην συγκεκριμένη μικρή κοινωνία. Έτσι. Δεύτερον, δεν παρενεύει για να πάει σε δημόσια δομή το παιδί και τα αδέλφια του, αλλά τα έστειλαν στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Τα σχόλια δικά σας. Ναι. Τρίτον, δεν ενεργοποιήθηκε ο θεσμός της γενικής αναδοχής και όταν πλέον ενεργοποιείται, δηλαδή αυτό ότι την πήραν αυτήν τα θεία της και τα αδέρφια της, τα πήραν η γιαγιά, αυτή είναι η συγγενική αναδοχή. Υπήρχε στο νόμο αναδοχής υιοθεσίας των δικών μας. Και όταν ενεργοποιείται πλέον, τότε του καταφέρει το τεράστιο πλήγμα σε αυτό την ψυχοκοινωνική ένταξη και αποκατάσταση, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά του δεδομένα, δηλαδή και τον τόπο κατοικίας κτλ. Είναι η δευτερογενής και τριτογενής θυματοποίησή του, καταλαβαίνετε, με αυτό που κάνει. Είναι ένας ακόμη βιασμός, θα το πω εγώ, κύριε Φωτίου. Ακριβώς, η θυματοποίησή του, ναι, ξανά. Ακριβώς, ναι. Και επιδίδεται μέσα στη Βουλή σε ασύστολα ψεύδι. Ναι. Εντάξει, όπως ήδη τα ακούσαμε όλα αυτά που είπε και η δικηγόρος του παιδιού κτλ. Για την απαραίτητη οικονομική στήριξη και την εργασιακή αποκατάσταση της ανάδοχης οικογένειας. Δηλαδή είναι άνεργη η γυναίκα που είναι ανάδοχη τώρα του παιδιού. Έτσι. Ναι, ναι. Και όλα όσα ακούσατε για την, ότι πρέπει να πηγαίνει 50 χιλιόμετρα μακριά, να γυρίζει άλλα 50, ότι δεν έδωσε τίποτα από όλα όσα προβλέπονται από τον νόμο για να στηριχθεί οικονομικά το παιδί κτλ. Και εδώ εγώ εντύμως, κυρία Ακριβοπούλου, ρωτάω, ναι, γιατί τα κάνει αυτά. Με προλάβατε. Γιατί τα κάνει. Γιατί τα κάνει κατά την εκτίμησή σας? Γιατί η κυρία Μιχαηλίδου γνωρίζει ότι τα θέματα που αφορούν το παιδί την χάνουν μεγάλης κοινωνικής προβολής και επικοινωνιακής προβολής, δυστυχώς. Το ξέρετε, έχει καταλάβει πολύ καλά. Και εργαλειοποιεί τα παιδιά για προεκλογική εκστρατεία, λέτε. Ναι. Ναι. Λέω ότι έχει συνδέσει εξ αρχής την πολιτική της διαδρομή και αναγνωρισιμότητα, ναι, με το παιδί, ναι, και με την παιδική κακοποίηση. Προσέξτε, το 19 επιχειρεί την οικειοποίηση του νόμου αναδοχής υιοθεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και πώς τον παγώνει
βάζει τον Πρωθυπουργό να τον εγκαινιάσει δύο φορές, μία το 19 και μία το 20, νόμος που λειτουργεί ψηφιακά από τον Απρίλιο του 19. Και όταν και μετά φέρνει διάφορες τροπολογίες οι οποίες κακοποιούν τον νόμο αντί να τον προχωρούν. Δεν υλοποίησε το θεσμό της κατεπίγουσας επαγγελματικής αδοχής που θα απέτρεπε τη 12χρονη και τα αδέρφια της να μπουν στα ιδρύματα. Ναι. Θα πήγαινε κατευθείαν δηλαδή όπως προβλεπόταν στο νόμο. Ναι. Και ανακαλύπτει, αν θυμάστε καλά, πέρυσι τα Χριστούγεννα, το ορφανοτροφείο κολαστήριο. Ναι, δεν μπορεί να το έχετε ξεχάσει αυτό. Βεβαίως. Όταν δεν υπάρχουν ορφανοτροφεία, κύριε Ακριβοπούλη, στην Ελλάδα. Αυτά έχει μείνει στην Φρυδερίκη, η αρμόδια υπουργός. Άρα. Φαντάζομαι για πολλούς λόγους. Άρα η αναφορά σε τι γιατί ήταν. Γιατί όπως ξέρετε τα ιδρύματα, ναι, δεν περιέχουν παιδιά ορφανά. Ναι. Ελάχιστα είναι τα ορφανά παιδιά γιατί αμέσως μπαίνουν σε γενική υιοθεσία και αναδοχή. Δηλαδή το ορφανό παιδί το παίρνει η οικογένεια. Ναι. Άρα, Άρα αυτό με το ορφανοτροφείο, ναι, κολαστήριο ήταν fake. Που δεν αποδείχθηκε βέβαια ούτε, ήταν κάτι άλλο, ούτε κολαστήριο. Βεβαίως, διότι νομίζουμε ότι δεν είναι νόμιση η ίδια η επικοινωνιολόγη της, ναι, δεν είχε την αναγκαία αναγνωρισιμότητα που απαιτεί το για να κατέβει στην Αλφα Αθηνών, στην Αλφα Πειραιά, και εξασφάλισε μια τεράστια προβολή, αν θυμάστε. Βεβαίως. Έφτασε να πηγαίνει και στο παιδόν, ναι, όπου, ναι, τα παιδιά υπήρχαν εκεί. Αυτά όλα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Χωρίς εν τω μεταξύ, τώρα που το λέτε, το ξανά έτσι το ανασύρουμε στη μνήμη μας, χωρίς ποτέ κανείς να μάθει περί τίνους ορφανοτροφείου πρόκειται, προκειμένου να προστατευτούν και άλλοι. Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα εξηγείται. Και αλλά έφερε, αυτό. Ναι, 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 κύριε, ναι, έφερε φωτήρι ένα νόμο για την παιδική κακοποίηση, ο οποίος ήταν πάλι στάχνητη στα μάτια, γιατί πάλι η παιδική κακοποίηση, ξέρετε, δυστυχώς πουλάει. Σεξουαλική κακοποίηση, ναι, παιδική κακοποίηση. Είναι όλο αυτό το θέμα που ασχολιώται τα μίντια με τα επιτάσεως και εμφάσεως, ναι, έμφαση, ναι, μεγάλη. Ναι. Και γιατί λέω έφερε αυτό το νόμο, γιατί ήταν ένας αναποτελεσματικός νόμος, γιατί όρισε έναν υπεύθυνο παιδικής κακοποίησης αναδομή σε χιλιάδες δομές. Σκεφτείτε, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, στα σχολεία, στην προσχολική αγωγή, παντού, παντού. Λοιπόν, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, το είπαμε όλοι μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι λάθος που κάνεις. Έτσι απεδείχθη μέσα σε ένα χρόνο με δραματικό τρόπο, διότι ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος υπόκειται σε μια ιεραρχία, ακόμη είτε αν ιδιωτική δομή, ναι, είτε δημόσια, ναι, δεν πρόκειται να καταγγείλει αυτά τα θέματα. Και είδαμε ακριβώς να σκάνε όλα αυτά τα θέματα παντού, όπως είδατε, αμέσως μετά χωρίς καταγγελίες από τους υπεύθυνους. Και μετά το... Ναι, πείτε μου. Όχι, σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω ότι, όλο, ότι αυτό το τελευταίο που έδωσε έτσι βορρά κυριολεκτικά το κοριτσάκι, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης αλλά και σε άλλους, πια ξεπερνά και την έννοια της ακρότητας, κυρία Φωτίου, και αναρωτιέμαι αυτό σε τι την εξυπηρετεί. Άρα κάτι άλλο μήπως είναι επιπλέον, λέω εγώ με τη δική μου σκέψη. Κοιτάξτε, κύριε Ακριβοπούλου, εδώ συμβαίνει ότι γίνεται υπέρβαση όταν αυτά τα πράγματα, δηλαδή έκανε αυτό το σάλτο μορτάλε, ναι, κατά την άποψή μου, διότι ακριβώς είναι ανέλεγκτη από τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς λέμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτά που κάνει να βγάζει παιδιά με αυτισμό, να βγάζει παιδιά με νοητική στέρηση σε τηλεοπτικά σόου, ναι, και δεν μιλάω, ναι, άνω των 14, μιλάω παιδιά 5 και 6 χρονών και 7, με ακάλυπτα πρόσωπα, να αφηγείται προσωπικές ιστορίες των παιδιών, να υπάρχει παντού και να λέει διάφορα, όλα αυτά. Δεν, παρόλη στις παρεμβάσεις μας, τις κατακραυγή, τις αντιδράσεις, ναι, ναι, το συνεχίζει. Ναι, δε, θα συνεχίζει και δεν έχει κανένα απέναντί της, αν θέλετε, αντίπαλο σε όλα αυτά τα φιλικά μέσα μαζικής επικοινωνίας όλο αυτό το καιρό. Και φτάνει πια να περνάει το Ρουβίκονα, καταλάβατε, με βέβαια αυτό το τελευταίο... Είναι βαριά ανήθικο αυτό που έκανε, βαριά ανήθικο. Και τουλάχιστον, ξέρετε, ναι, το είχαμε καταλάβει αυτό και από άλλο, από άλλα θέματα. Mm-hmm. Έδωσε πριν χρόνια, πριν μερικά χρόνια, έβαλε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής. Είναι αυτό
το οποίο έχει ιδρύματα όπως το Μητέρα, που το ξέρετε πολύ καλά, ναι, ναι, δηλαδή εδώ υπάρχουν παιδιά, και όπως υπάρχει ο Άγιος Ανδρέας κτλ. Αυτό για ένα ίδρυμα το οποίο δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει, ας πούμε, χρήματα. Αυτή τη στιγμή τους έχουν φτάσει στα όρια τους, ναι, τους ανθρώπους. Ναι. Και το βάζει λοιπόν να πάρει επικοινωνιακό σύμβουλο, προσέξτε, και δίνει, αναθεωρεί και τον προϋπολογισμό του ιδρύματος για να μπορέσει να δώσει τα λεφτά. Η ίδια υπογράφει την αναθεώρηση του προϋπολογισμού, ναι, γιατί, ναι, δεν προβλεπόταν σύμβουλος επικοινωνίας. Ακούστε μάλιστα, με. Μάλιστα. Και τον παίρνει στο δικό της γραφείο. Ο δε ίδιος ανεβάζει στο LinkedIn, δηλαδή στο επαγγελματικό του προφίλ, ότι είναι ο επικοινωνιακός σύμβουλος της υφυπουργού. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, άνθρωποι ακατάλληλοι, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν... Επικίνδυνοι πλέον, ναι. Ναι, και οι οποίοι προβάλλονται σε όλα τα θέματα προστασίας του παιδιού. Το έχει αναδείξει, νομίζω, η Ευσύν αυτό το θέμα. Mm. Τον τελευταίο καιρό. Και από χθες το τονίζουν όλοι ότι πρέπει να παραιτηθεί. Δεν μπορεί η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να παραμένει στη θέση της μετά από αυτά που έχει κάνει και που περιγράψατε εσείς με την τεκμηρίωση που έχετε παρακολουθώντας το θέμα και με τη γνώση του χώρου των ιδρυμάτων και όλα αυτά, με αποκορύφωμα τη χθεσινή χιδαιότητα. Έτσι, πραγματικά δεν μπορεί να παραμένει στη θέση της. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε. Ναι, αλλά ξέρετε ότι είναι, ναι, οι ευνοούμενοι που φύγουν. Ακριβώς. Και, ναι, ξέρετε, ναι, ότι κράτησε στη θέση της και ανανέωσε τη θητεία της σε δημόσιο κέντρο κοινωνικής προστασίας, ναι, της Κεντρικής Μακεδονίας την ευνοούμενη του κυρίου Μητσοτάκη, όταν υπήρχε κόλαφος, υπήρχε ένα σχέδιο ανακριτικό από την επίσημες αρχές για τη λειτουργία, και είχαν πεθάνει ανάπηρα παιδιά. Και ξέρετε, έτσι, ότι ανανέωσε, ναι, τη θητεία και μετά τελευταία στιγμή έτρεχε να την παρετήσει. Λοιπόν, τι μου λέτε ακριβώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς... Έχουν σπάσει όλα τα κοντάρ της ανεκτικότητας. Σας ευχαριστώ, κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, για τα έργα και τις ημέρες της Δόμνας Μιχαηλίδου.